Τα υλικά του φιδέ είναι λίγα. Πολύ απλός είναι, έχει σιμιγδάλι, αλεύρι, λίγο αλατάκι και νερό φυσικά που θα το ζυμώσουμε. Αυτό είναι και το ζυμώνουμε. Το ζυμάρι μας είναι αυτό. Το κάνουμε μέχρι να μην κολλάει στα χέρια. Πήρε το αλευράκι που του συμπληρώσαμε και τώρα νομίζω ότι είναι καλό. Και από ένα κομματάκι του καθενός. Φαίνεται όσο κολλάει. Α, κολλάει λίγο, βάζουμε λίγο αλεύρι. Ναι. Αυτό τώρα λέγεται πλάσιμο. Το τρίβουμε μέχρι να λεπτύνει αρκετά. Έτσι να γίνει σαν κλωστή για να μπορεί να γίνει ο φιδές ψηλός. Και μετά κόβεται και όλας είναι και λεπτός. Παίζεις με τα δύο δάχτυλα και το ρίχνεις επάνω στο πανί. Βάζουμε το πανί για να μην κολλάει. Ένα τραπεζομάντιλο συνήθως. Καμιά πετσέτα, είναι μικρό το μέρος. Θυμάμαι τη μάνα μου, μαζευόταν οι γυναίκες, καλούσε, να κάνουμε το φιδέ. Το πρώτο πράγμα που ήθελε, τα χέρια. Να πηγαίνουμε τα χέρια. Αν καμιά ήτανε, δεν ήταν καθαρή πολύ, δεν την καλούσε. Πλέναμε τα χέρια και καθόμαστε. Είχε έτοιμο ζυμώσει το ζυμάρι μάνα μου και κάναμε το φιδέ και λέγαμε διάφορες ιστορίες και τι γινόταν στο χωριό τότε. Τότε δεν είχε ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ήταν μια ωραία παρέα. Περνούσε η ώρα. Αλλά κάνανε πολύ φιδέ για να έχουν το στεγνώνανε για να έχουν το χειμώνα. Στα κεροσφάγια πετερά μου. Το φιδέ τον έκανε το μεσημέρι πιλάφι. Έβαζα από πάνω λίγο κοκκινιστό κρέας, το οποίο γινόταν πολύ νόστιμο. Εγώ θυμάμαι που το κάνανε και όπως είπε η Αργυρό, ήταν τα καλύτερά μας χειροσφάγια της πεθεράς της που έκανε αυτό το πιλάφι. Έκανε. Εμάς συνήθως κάνανε ρύζι. Πηγαίναμε στη Θεία Σημίνα που είχε το καλύτερο μεσημεριανό. Και έβαζε, όπως είπε, και το κοκκινιστό από πάνω και τυράκι και σερβιριζόταν. Μια χαρά ήταν. Πολύ ωραίος. Εγώ πρώτη φορά φτιάχνω φιδέ. Δεν έχω ξανακάνει, ούτε έχω φάει. Δεν είμαι από την Καβαλιά. Είμαι από ένα χωριό, από ένα μικρό χωριό, από την Αγία Μαρίνα. Δεν θυμάμαι να φτιάχνανε. Ούτε κι εγώ είμαι από εδώ πέρα, είμαι από τα Ιδόνια, το οποίο παντρεύτηκα και ήρθα εδώ πέρα στην Καπαριά. Αλλά το φιδέ τον κάναμε όλα μας τα χρόνια. Πάντα κάναμε φιδέ, δεν υπήρχαν άλλα ζυμαρικά στο σπίτι μας. Ακόμη και πριν την κατοχή που ήμουν πολύ μικρή, φιδέ κάνανε. Μαζευόταν οι γυναίκες και κάνανε το φιδέ. Και κάνανε το φιδέ για να έχεις όλη τη χρονιά. Όταν το χειμώνα είναι κρύα και δεν κάνανε φιδέ, τον κάνανε την εποχή που ήταν να στεγνώσει. Κάνανε μέρες να είναι λιακάδα και να φυσάει. Συνήθως λέγανε να είναι βοριάς να κάνει το φιδέ. Δεν κάνανε με τον νότι. Για να μην κουλάει, για να ξεραθεί αυτό. Μετά το ξεραίνανε και όταν ξερνόταν τελείως, για να τον διατηρήσουν για το χειμώνα, το βάζανε στο φούρνο. Όταν ζυμώνανε, βγάνανε το ψωμί και μετά μέσα στα ταψιά το βάλανε για να μην καεί, να μην έχει πολύ θέρμα και τα αφήνανε. Και μετά το φυλάγανε σε πύληνα δοχή για το χειμώνα. Ήτανε το φαΐ που έπρεπε να το έχει η οικογένεια. Ειδικά όταν είχε και μικρά παιδιά. Ένας άλλος τρόπος που μαγειρευόταν ο φιδές ήταν με το γάλα. Τον έψιναν με νερό, έβραζε, μαλάκωνε και μετά το ρίχνανε γάλα μέσα. Και λίγο αλευράκι με νερό, ύστερα και έδαινε. Μπορεί να βάζανε και λιγάκι γλίνα μέσα. Μπορεί να βάζανε και λίγη ζαχαρίτσα για να δώσει γεύση. Πίσω μεριά, πολύ παλιά, κάνανε τα μακαρόνια που λέμε εμείς,
Τα κάνανε με το χέρι. Δεν τα λέγανε όμως μακαρόνια. Τα λέγανε κουλιά. Ελάτε να κάνουμε κουλιά. Έτσι τα ακούγα. Και έτσι ξέρω. Λοιπόν, καθόταν στο τραπέζι τέσσερα άτομα, είχαν το ζυμάρι πολύ σφιχτό στη μέση, κόβανε κομματάκια και το πλάθανε και το κάνανε τόσο μεγάλο. Και το βάλανε απάνω στο κόσκινο, πάνω μια πετσέτα στο κόσκινο ή στην τριχιά. Και απάνω το βάλανε στη σειρά και δεν ήτανε τρίπιο μέσα όμως. Δεν ήταν όπως τα μακαρόνια που είναι τρίπιο, ήτανε ολόκληρο. Ναι. Αυτό θυμάμαι. Οι γυναίκες φωνάζανε και γυρίσανε. Ναι, λέγανε τα σόλα. Το άλλο είναι το μάτς που κάνανε. Το μάτς το ανοίγανε με το ξύλο, με το πλάστικο το λένε, και το κόβανε ψηλό-ψηλό με το μαχαίρι. Το ανοίγανε φύλλο, το κόβανε. Ναι, κάτι παρόμοιο, η γεύση του και το φαΐ του ήταν με το φιδέ. Και στα δύο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της δουλειάς μας. Το δείχνουμε και σερβιριζόμενο. Με ντοματούλα φρέσκια, βούτυρο γάλακτος βάλαμε. Θα συμπληρώσουμε και, και λαδοτήρι της Λούβαρη. Έλα, φτάνει. Βάζει πολλά τυριά. Από τη Λούβαρη το τυράκι, ντόπιο. Πρώτα βάζαμε βολάκι τα χρόνια τα παλιά. Το σπιτικό, τώρα που να το βρούμε. Σπάνιο. Ποιο θα το φάει, βέβαια. Ένα φτάνει. Εντάξει, δεν θέλω άλλο. Δεν θέλω. Γιατί? Δεν θέλω άλλο. Δεν τρώω πιο πολύ ντομάτια και το στομάχι. Α, για το στομάχι. Α, έχει πει. Έχω πει. Α, ευχαριστώ πολύ. Λίγο είναι. Μια κουταλίτσα θα πάρουμε να δοκιμάσουμε. Άντε στην υγειά σας. Και εσύ τι, Ευαγγελιό, για στα χέρια μου. Μόλι καλά να κάνουμε τέτοια πράγματα. Βρισκόμαστε, ε. Μας έκουψε και ο κορονοϊός και την τσάι κάνουμε. Ποιες είναι τα κάλια, ρε. Ε, όσοι είμαστε.